Παγκόσμια μέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα. Είναι μια μέρα η οποία εντάσσεται και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, την οποία ο Δήμος με μια σειρά πληθώρα δράσεων έχει κάνει όλη αυτή την εβδομάδα, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική κουλτούρα για μια διαφορετική πόλη. Για μια πόλη πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον, για μια πόλη πολύ πιο φιλική στους πολίτες. Σήμερα στην εβδομάδα αυτή χωρίς αυτοκίνητο συμβολικά έχουμε κλείσει την Ερμού από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι την Τσαλοπούλου, ούτως ώστε συμβολικά να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την παγκόσμια ημέρα, η οποία δίνει ένα στίγμα φιλικότερο στο περιβάλλον και ένα στίγμα φιλικότερο σε μια κινητικότητα διαφορετική. Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας διοργανώνουμε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, συνεργασία με την ΚΕΔΙΣ και οι υπηρεσίες του Δήμου, μια σειρά ενημερώσεων για τους πολίτες που έρχονται εδώ, για τη σημασία αυτής της ημέρας, καθώς επίσης διοργανώνουμε ειδικά για το κομμάτι της χρήσης των δημοτικών ποδηλάτων μια ενημέρωση. Μια δράση η οποία έχει αγκαλιαστεί πολύ από τον κόσμο, τα δημοτικά ποδήλατα, το σύστημα αυτών των δημοτικών ποδηλάτων. Πάνω από 500 συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα δημοτικά ποδήλατα στους 5 αυτούς χώρους που έχουμε που μπορούν να τα προμηθευτούν. Σχεδιάζουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτοί οι χώροι να γίνουν περισσότερο, να γίνουν 10 και να έχουμε περισσότερους πολίτες να χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Φυσικά αυτό προϋποθέτει και με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και μια επέκταση των ποδηλατοδρόμων, την οποία ήδη μέσω της ΒΑΑ, μέσω των προγραμμάτων και του Τρίτσης που θα υποβάλουμε, το σχεδιάζουμε, ούτως ώστε ο Σεραίος σε λίγο καιρό να έχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και να χαίρεται το ποδήλατο σε μια πόλη που είναι φιλική στο ποδήλατο. Συμμετέχουμε με το Δήμο σε αυτή την εκδήλωση που κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πάντα είμαστε στο πλευρό του Δήμου. Πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να κινείται λίγο περισσότερο με τα πόδια στο κέντρο ή με τα ποδήλατα. Προβάλλουμε επίσης και την δράση τη Green Crew, που είναι μια δράση που αφορά την κομποστοποίηση και δράσεις γενικότερα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και το σεβασμό.